Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η επανεκκίνηση της οικονομίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω και του δεύτερου κύματος της πανδημίας που ζούμε αυτές τις ημέρες έχει αναζωπηρώσει, αν θέλετε, τις συζητήσεις για το μέλλον της οικονομίας, των επιχειρήσεων και της βιωσιμότητάς τους. Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το Ταμείο Ανάκαψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτά τα θέματα και για όλο το φάσμα των υποχρεώσεων, των απαιτήσεων που προκύπτουν μέσω της Πράσινης Συμφωνίας. Και όχι μόνο, θα συζητήσουμε σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Θεόδωρος Ζαχαριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Κύπρου, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και σας ευχαριστώ και τους δύο, και την κυρία Ανθή Χαραλάμπους, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, που είσαστε σήμερα εδώ κάτω από αυτές τις συνθήκες, με τη μάσκα σας, δίνοντας και τα μηνύματα έτσι όπως αρμόζει στους πολίτες και στην κοινωνία, γιατί θα πρέπει να καταβάλουμε όλοι τη δική μας προσπάθεια για να μειώσουμε τον περιορισμό για ένα πιο ήσυχο χειμώνα, θέλουμε να πιστεύουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, έρχομαι κοντά σας. Η Ευρώπη τίνει να ταυτίσει την ανάκαμψη από την κρίση του COVID με την ίδια της την μελλοντική ταυτότητα και ευημερία. Έχει αποφασίσει ότι ο πυλώνας της χρηματοδότησης θα είναι ταυτόσιμος με τον πυλώνα της πράσινης ανάπτυξης, του ψηφιακού μετασχηματισμού, και έτσι, αν θέλετε, η ανάκαμψη από την πανδημία, οι προσπάθειες για την ανάκαμψη της οικονομίας από την πανδημία θα ταυτιστούν με χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται άμεσα με την Πράσινη Συμφωνία, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και θα θέλαμε να το κατανοήσουμε και θα θέλαμε φυσικά να δούμε και πώς συμβάλλει ο ιδιωτικός τομέας και ποιες είναι οι προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν και ο σχεδιασμός που θα πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Ζαχαριάδη. Πράγματι, για την ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ήταν μια δέσμευση και ένα στρατηγικό στόχος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη στιγμή που ανέλαβε. Mm-hmm. Και ξέρετε ότι ανέλαβε λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Και αυτό επέφερε και δυσκολίες καλά στην αντιμετώπιση, στο πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκε. Βεβαίως, βεβαίως. Και καθυστερήσεις σε διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα λαμβάνονταν μέσα στο 2020 και καθυστέρησαν κατά τουλάχιστον μερικούς μήνες μερικές από αυτές. Οπότε το σχέδιο το στρατηγικό ήταν αυτό ούτως ή άλλως. Δηλαδή η πράσινη συμφωνία, δηλαδή η πράσινη μετάβαση που μπορούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει, αλλά και η εντονότερη ψηφιοποίηση ή οπωσδήποτε, όπως αλλιώς θα το πούμε, της όλης της κοινωνίας και όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Άρα αυτά βρίσκονταν εκεί. Ως τα μεγάλα ζητούμενα, ως τα θέλω για το μέλλον της Ευρώπης. Ναι, ναι, ναι. Και για την επόμενη θητεία της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα με τον κορονοϊό, φυσικά υπάρχουν τα θέματα δημόσιας υγείας, αλλά από τη μια έγινε σαφές ότι προβλήματα σαν αυτό της πανδημίας έχουν σχέση με την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Δεύτερον, έγινε σαφές ότι όπως μπορεί να βλέπουμε στα γρήγορα μια ραγδαία επιδείνωση της δημόσιας υγείας λόγω του κορονοϊού, οι επιστημονικές προβλέψεις μιλούν για αντίστοιχες, όχι τόσο ραγδαίες, αλλά ίσως πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και από την άλλη, η ψηφιοποίηση καταλαβαίνετε ότι μπήκε στην πρώτη γραμμή εκ των πραγμάτων σε όλων μας τις ζωές. Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο κορονοϊός επιτάχυνε τις στρατηγικές αυτές προτεραιότητες. Και από την άλλη, βέβαια, η ανάγκη για οικονομική ανάκαμψη οδήγησε μετά από αυτές τις διαπραγματεύσεις που ουσιαστικά ακόμα συνεχίζονται, νομίζω, ναι, σε όλο αυτό το νέο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σε συνδυασμό με τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επίσης θα συμφωνηθεί τώρα, προφανώς θα έχει μεγάλη επίδραση και βέβαια έχει αυτές τις δύο μεγάλες προτεραιότητες, το πράσινο και το ψηφιακό. Πιστεύετε ότι μας φέρνει πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή η πανδημία, διότι κακά τα ψέματα κλειστήκαμε στα σπίτια, χρειαστήκαμε το διαδίκτυο πιο πολύ από ποτέ για να λύσουμε
ακόμη και θέματα δουλειάς. Πιο μπροστά μπορεί να ήταν κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς, αλλά πλέον ήταν μονόδρομος. Οπότε όλο αυτό που λέτε, ναι, έρχεται και ως επιτακτική ανάγκη, αν θέλετε, να προχωρήσουμε γρήγορα και να προχωρήσουμε όμως προς τα πού είναι το μεγάλο ερώτημα. Και εκτός από το πού θα προχωρήσει η Ευρώπη, ξέρουμε και ότι η δυναμική της κάθε χώρας είναι διαφορετική ως προς την πράσινη συμφωνία και την εφαρμογή της, τις δεσμεύσεις και τις δυνατότητες που έχει σε αυτή τη μετάβαση. Εμείς πού βρισκόμαστε σε όλο αυτό? Σε ένα στάδιο αρκετά δύσκολο, αλλά δεν είμαστε και οι μόνοι που είναι σε δύσκολο στάδιο. Ίσως θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγες οι χώρες που σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση, έτσι, δεν μπορώ να σας πω για την ψηφιοποίηση. Είναι νομίζω πολύ λίγες οι χώρες οι οποίες είναι μπροστά και πολύ φιλόδοξες. Υπάρχουν πολλές χώρες που είναι φιλόδοξες, αλλά βλέπουν ότι οι πολύ μεγάλοι στόχοι και κυρίως η προμετωπίδα που είναι ο στόχος για το 2050, μηδέν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δύσκολο στόχος. Πάρα πολύ δύσκολος. Πολύ φιλόδοξος και δύσκολος. Ναι, ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολος και γι' αυτό, όπως πιθανό να πούμε αργότερα, θεωρώ ότι πρέπει να γυρίσουμε αντίστροφα. Βλέποντας εκείνον τον στόχο, ο οποίος δεν είναι ένας μικρός στόχος, μια βαθμιαία αλλαγή, όπως είναι συνήθως η στόχη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένας απόλυτος και πολύ φιλόδοξος στόχος, ξεκινώντας από εκεί να σχεδιάσουμε την πορεία μας ως το 2050 με αυτό το στόχο. Διαφορετικά, ενδεχομένως να μην καταφέρουμε να φτάσουμε σε καλό επίπεδο, αν δεν σκεφτούμε με τον τρόπο, με τον αφαιρετικό τρόπο που είπατε. Κυρία Χαραλάμπους, εσείς πώς τοποθετήσετε μέχρι στιγμής σε όσα έχει αναφέρει ο κύριος Ζαχαριάδης και ποιο είναι πραγματικά το πιστεύω σας για το πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε εμείς? Φυσικά αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστική. Ισχύει. Βασικά η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το όραμα της Ευρώπης για το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης των επόμενων ετών, δηλαδή τουλάχιστον της επόμενης δεκαετίας, 2030. Παρόλο που ο στόχος για την κλιματική ουδετερότητα πηγαίνει μέχρι το 50. Αντιλαμβάνεστε ότι με ένα στόχο κλιματικής ουδετερότητας, δηλαδή καθαρή ενέργεια για όλους, μείωση της χρήσης συμβατικών καυσίμων κάτω από 20%, δηλαδή να παράγουμε την ενέργεια μας κυρίως από ανανεώσιμες πηγές. Η στόχη της μετάβασης της βιομηχανίας σε μια κυκλική οικονομία, δηλαδή... Ένα μοντέλο πολύ διαφορετικό από αυτό που λειτουργεί σήμερα. Και δώστε μας τα φώτα τα δικά σας. Πόσο εύκολο μπορεί να αλλάξει αυτή η κουλτούρα? Ακριβώς. Απλώς να δούμε όλους τους στόχους, γιατί θα καταλάβουμε ότι δεν πιάνει μόνο ένα κομμάτι οικονομικής ανάπτυξης, πιάνει τον πολίτη και φέρνει και το κράτος μέλος πρώτων ευθυνών του απέναντι σε όλο αυτό. Επομένως, πέρα από την κυκλική οικονομία, έχουμε τους στόχους να κάνουμε τα χτίρια μας αποδοτικά, αλλά μετά έχουμε τις βιώσιμες μεταφορές, που πρέπει να γίνουν άμεσα, να αναπτύξουμε το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης, της προστασίας της βιοποικιλότητας. Από το αγρόκτημα στο πιάτο είναι η νέα στρατηγική για τα τρόφιμα και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο είναι και η Ευρώπη χωρίς τοξικές ουσίες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε όλο αυτό δεν μπορεί η βιομηχανία από μόνη της να κάνει τη μετάβαση. Ο λόγος που ήρθε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι να αντιπαραβάλει το μοντέλο το οποίο είχαμε στις αρχές του 19ου αιώνα. Σπατάλη πόρων, φτηνό εργατικό δυναμικό, παράγουμε με μεγάλη κατανάλωση πόρων, γινόμαστε σπάταλοι. Αυτό πια έρχεται... Παράγουμε, καταναλώνουμε οριζόντια και όχι κυκλικά. Ακριβώς. Και έρχεται τώρα να μετασχηματίσει και την κουλτούρα των επιχειρήσεων, αλλά και την κουλτούρα των καταναλωτών. Δηλαδή, αυτό δεν θέλει χρόνο, κατά την άποψή σας? Φυσικά και θέλει χρόνο, και όχι μόνο χρόνο.
Η κουλτούρα για να αλλάξει. Θέλει είναι... εκπαίδευση, θέλει παιδεία, ακριβώς. Θέλει γνώση του αντικειμένου και του θέματος και κατανόησή του. Διαφορετικά δεν μπορεί να επέλθει η αλλαγή. Έτσι είναι. Και η αλλαγή επέρχεται μέσα από τη βαθιά κατανόηση των θεμάτων που έχουμε να αντιμετωπίζουμε. Και θα πούμε και παραδείγματα τα οποία σε μια έρευνα που κάναμε για τις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέραν των μέτρων που θα επιθυμούσαν να δουν όσον αφορά τα δανειοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις, mm-hmm. φαίνεται ότι μια μεγάλη τους ανάγκη εστιάζεται στον μετασχηματισμό, να το πω έτσι, του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, επανεκπαίδευση. Επανεκπαίδευση, απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, είτε αυτή είναι στον, στη ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε αυτό είναι για το περιβάλλον, είτε αυτό είναι για την κυκλική οικονομία, είτε αυτό είναι για την ενέργεια. Και βλέπουμε ότι θα θέλαν πιο πολύ σε αυτό το στάδιο που υπάρχει μια ύφεση, να το πω έτσι, να μετασχηματίσουν πρώτα το ανθρώπινο τους δυναμικό για να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και όλα τα υπόλοιπα. Μου λέτε ότι θα μπορούσε, κάθε κρίση μπορεί να τη δει κανείς και ως μια ευκαιρία για κάτι. Αυτός ο χρόνος να μην φύγει αδρανής τουλάχιστον και να αξιοποιηθεί προς εκπαίδευση και σωστή στοχοθέτηση των επαγγελματικών ζητημάτων που έχουν κάποιες επιχειρήσεις και να καλύψουν έτσι κενά, να κάνουν άλματα, να φτάσουν λίγο πιο κοντά σε ένα πιο πράσινο επίπεδο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά πως το τοποθετήσατε. Μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος, δεν είναι νεκρός χρόνος σίγουρα, είναι χρόνος επανατοποθέτησης θα το έλεγα, εν όψει και όλων αυτών των αλλαγών που έρχονται μέσω νομοθετικού πλαισίου. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει καθοριστεί το πού θέλουμε να δούμε την Ευρώπη σε 10 χρόνια ναι. ή σε 20 χρόνια. Αλλά έρχονται και οι δεσμεύσεις. Ακριβώς, έρχονται κάποιες δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε και να τα φέρουμε σε ένα επίπεδο ικανότητας να αντεπεξέλθει. Είτε αυτό είναι το ανθρώπινο δυναμικό, είτε αυτό είναι η ίδια η επιχείρηση. Ποιος θα μείνει από αυτή την μεταβατική περίοδο και το ερώτημα απευθύνεται και στους δύο. Κύριε Ζαχαριάδη, ποιος θα επιβιώσει από αυτό το σκηνικό? Τι να σας πω, δεν είμαι ο πιο ειδικός. Μπορώ να υποθέσω ότι θα επιβιώσει αυτός που προσαρμόζεται ή αυτός που έχει τύχει να βρίσκεται σε κλάδους που είναι του μέλλοντος, που θα λέγαμε. Mm-hmm. Αλλά νομίζω υπάρχουν πολλές δυνατότητες για μετεξέλιξη. Και θα υπάρχουν και πολλές χρηματοδοτικές δυνατότητες προς τις επιχειρήσεις για μετεξέλιξη. Και σε άτομα εργαζομένους για κατάρτιση, αλλά και σε επιχειρήσεις για αλλαγή στην παραγωγική τους διαδικασία, στη διαχείριση των αποβλήτων τους κλπ. Αυτό έχει να κάνει και σε σχέση με την κουλτούρα που αναφέραμε πριν και με τη γνώση των ίδιων των πολιτών και των επιχειρηματιών για το αύριο, για τους στόχους που θα τεθούν και για το δικό του σωστό προγραμματισμό και τη δική του εξέλιξη, κύριε Χαραλάμπους. Έτσι είναι. Βασικά, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτό που είπατε πριν. Η κουλτούρα για να αλλάξει είναι κάτι δύσκολο. Είτε αυτό είναι... Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, και ναι. επιμονή. Και επιμονή. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι κάτι που θα το δεις να αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Ο μετασχηματισμός θέλει χρόνο. Γι' αυτό το λόγο έρχονται και όλα αυτά τα μεγάλα ταμεία, είτε το Next Generation EU που είναι για το Ταμείο Ανακάμψης Ανθεκτικότητας για αντιμετώπιση των προβλημάτων του κορονοϊού, που και εκεί συμπεριλαμβάνεται η πράσινη επανεκκίνηση. Αλλά είναι και το Ταμείο DK's Μετάβασης στο Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Επομένως, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, η Ευρώπη σκέφτεται πώς θα βοηθήσει τον επιχειρηματικό κόσμο να αναστήσει αυτή την ιδέα και να την κάνει πράξη που είναι της πράσινης οικονομίας. Ποιοι θα βγουν κερδισμένοι από αυτό το μοντέλο της πράσινης οικονομίας, γιατί σε κάθε μεταβατικό στάδιο υπάρχει ανησυχία, υπάρχει φόβος, ίσως είναι αυτός για το άγνωστο, για την επόμενη μέρα και είναι απόλυτα φυσιολογικό και κατανοητό.
Όμως υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα που να πούμε στον κόσμο για, για τα θετικά που μπορούν να προκύψουν. Όλοι μας. Η απάντηση είναι όλοι μας. Θα βγούμε κερδισμένοι. Όλοι μας. Δηλαδή και ο καταναλωτής, ο πολίτης, και ο αγρότης, και ο γεωργός, και ο επιχειρηματίας, και όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά και όλα. Για μένα όλοι θα βγουν κερδισμένοι από αυτό, νομίζω ότι θα διαχειριστεί σωστά. Ένα μεγάλο ερώτημα όμως που προκύπτει από όλα αυτά είναι το ότι για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο πρέπει να καινοτομήσουμε. Εντάξει, η αλλαγή της κουλτούρας απαιτεί μία καινοτομία σε επίπεδο επιχείρησης. Για να μπορέσουμε... Και πώς επιτυχάνετε αυτή? Ακριβώς. Για να μπορέσουμε να καινοτομήσουμε, εκτός από τη βαθιά συνειδητοποίηση του ότι πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που παράγω, άρα και τον τρόπο που καταναλώνω, που εκεί είναι και οι πιέσεις από την πλευρά των καταναλωτών, εκεί είναι που και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να κάνουν στροφή. Όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος που οφείλουμε να τον πούμε αν δούμε όλη την Ευρώπη. Ο κίνδυνος είναι ότι αν η Ευρώπη βάλει εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους όσον αφορά είτε την κλιματική ουδετερότητα, είτε τα απόβλητα, είτε τις τοξικές ουσίες, είτε τη ρήπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και ούτω καθεξής, υπάρχουν άλλες χώρες, τρίτες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πιθανόν να μην έχουν αυτά τα πρότυπα τόσο ψηλά. Άρα τι θα γίνει? Φοβόμαστε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα φύγει από την Ευρώπη και να πάει να κατοικήσει... Θα ψάξει ένα φθηνό εργατικό δυναμικό για να συνεχίσει να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι πριν. Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία και νομίζω ότι το πραγματικό κόστος της μετάβασης, να το πω, ή της... το να φτάσουμε, της εξέλιξης να φτάσουμε μέχρι εκεί. Ποιος θα το πληρώσει? Πρέπει, βασικά, η Ευρώπη είπε ότι θα κινητοποιήσει ένα 3 ευρώ σαν σύνολο. Για όλους αυτούς τους τομείς που συζητάμε, δεν είναι μόνο διάστατα για το ένα θέμα ή το άλλο, είτε για την κλιματική ουδετερότητα, είτε για τις ανανεώσιμες πηγές, είτε για την κυκλική, είναι για όλα. Επομένως, προσπαθεί τώρα να κάνει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο θα ελαχιστοποιήσει αυτό τον κίνδυνο. Δηλαδή, δεν μπορούν να φύγουν οι παραγωγικές μας μονάδες από την Ευρώπη, γιατί βάλαμε υψηλούς και φιλόδοξους στόχους, και να πάνε στην Ασία. Να μετακομίσουν σε άλλη χώρα. Η σημασία έχει να κρατήσουμε εδώ ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις μας. Με μικρή κατανάλωση πόρων, φυσικών πόρων, άρα κρατάμε μέσα στην οικονομία ό,τι παραπάνω πόρων μπορούμε, άρα μεταβαίνουμε σε μια κυκλική οικονομία. Και είναι το μεγάλο στοίχημα της δεκαετίας. Είναι ένα πείραμα αυτό. Είναι ένα στοίχημα, όχι πείραμα, είναι ένα στοίχημα. Και είναι πρόκληση. Δεν λέω την πρόκληση με την έννοια είναι πρόβλημα, όχι. Γιατί πολλές φορές λέμε έχουμε αντιμετωπίσει προκλήσεις και εννοούμε το πρόβλημα, όχι. Γιατί φοβόμαστε τη διαφορετικότητα, το άγχος, την ανησυχία ή τον έξτρα κόπο που πρέπει να καταβάλει κάποιος σε μία πρόκληση που θέλει να την αντιμετωπίσει. Ίσως φοβόμαστε όλο αυτό, γι' αυτό τίνει να έχει αρνητική χρειά στο μυαλό μας. Αλλά στην πραγματικότητα η πρόκληση πάντα μας οδηγεί σε κάτι νέο, σε κάτι καινούριο και σε κάτι φιλόδοξο. Δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό το αποτέλεσμα. Κύριε Ζαχαριάδη, εμείς σαν τοπική κοινωνία πώς θα πρέπει να σκεφτούμε σε θέματα σχεδιασμού και ποια είναι τα τρωτά μας σημεία, αν θέλετε, σε αυτή τη φιλοδοξία, την πράσινη φιλοδοξία θα πω κι εγώ. Τρωτά σημεία νομίζω υπάρχουν υποκειμενικά και αντικειμενικά. Υποκειμενικά, θέλω να πω, έχουν διαμορφωθεί με τα χρόνια, διότι παραδείγματος χάρη το σύστημα μεταφορών μας εξαρτάται από το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Αυτό δεν ήταν κάπου, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν είναι μια φυσική καταστροφή αναποφευκτή, είναι αποτέλεσμα πράξεων ή παραλήψεων για άλλες πράξεις εδώ και δεκαετίες. Η απουσία πράξεων. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι που δημιουργούν κάποιες δυσκολίες, παραδείγματος χάρη ο νησιωτικός χαρακτήρας,
το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διασυνδεδεμένη ηλεκτρικά η Κύπρος με άλλες χώρες, δυσκολεύει λίγο την ενεργειακή της ασφάλεια και τη δυνατότητα διείσδυσης πολλών ανανεώσιμων πηγών, το ότι τα ταξίδια του εξωτερικού, όποτε ξαναξεκινήσουν, πρέπει να γίνονται με αεροπλάνα εκ των πραγμάτων. Νομίζω ότι ο νησιωτικός χαρακτήρας δυσκολεύει και την υπόθεση διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ίσως, θα μας το πούν καλύτερα οι επιχειρήσεις. Άρα υπάρχουν και κάποιοι φυσικοί, ας το πούμε, περιορισμοί, αντικειμενικοί, και κάποιοι που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές ή την απουσία πολιτικών, όπως λέγαμε, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Και οι πολιτικές δημιουργούν και... Οι πολιτικές ή η απουσία πολιτικών δημιουργούν και έναν εθισμό στην κοινωνία, μια συνήθεια, θέλετε, όχι εθισμό, μια έξι, προς κάποιες συμπεριφορές. Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι όλα πρέπει να αλλάξουν σταδιακά, αλλά δεν είναι συμμετρική η ευθύνη των καταναλωτών ή των μικρών επιχειρήσεων και, ξέρω εγώ, των κυβερνητικών αρχών. Δηλαδή, οι καταναλωτές μπορεί να έχουμε κάποια συμπεριφορά, αλλά διαλέγουμε και βάσει των διαθέσιμων επιλογών μας σε κάποιο βαθμό. Άρα είναι και ευθύνη αυτών που χαράσουν πολιτική να διαθέτουν επιλογές σε διάφορους τομείς της χρήσης ενέργειας, των αποβλήτων, των μεταφορικών υποδομών, των τροφίμων κλπ. Ώστε να μπορεί ο κόσμος να κάνει πιο εύκολα τη σταδιακή μετάβαση σε πιο πράσινα τρόφιμα, σε πιο πράσινες μετακινήσεις και ούτω καθεξής. Θεωρείτε ότι απέχουμε πολύ από την κατάσταση στην οποία περιγράφεται, δηλαδή τη δυνατότητα να έχουμε ενώπιόν μας περισσότερες επιλογές ως πολίτες? Απέχουμε, αλλά λόγω πολλών ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών, νομοθεσιών κλπ. Αρχίζουμε και τρέχουμε. Ναι, και γίνονται διαθέσιμες περισσότερες επιλογές, κάποιες και χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, παραδείγματος χάρη το πολύ χαμηλότερο κόστος στα φωτοβολταϊκά από ό,τι παλιότερα, παραδείγματος χάρη. Αλλά επειδή μιλάμε για κάτι πολύ ευρύτερο, όπως είπαμε, και απόβλητα και τρόφιμα και ούτω καθεξής, κάποιες επιλογές είναι εκεί, κάποιες επιλογές επιβάλλονται λόγω ακριβώς αυτών της σταδιακής επιβολής όλο και αυστηρότερης ή πιο φιλόδοξης, να πούμε, νομοθεσίας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από την Ευρώπη. Πριν αναφέρατε για έναν, μιλήσατε, κάνατε μια αναφορά για έναν τρόπο που θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να σχεδιάζουμε ξεκινώντας από το 50 και όχι ανάποδα. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό? Ξεκινώντας δηλαδή από τους στόχους του 50 για να χτίσουμε τις στρατηγικές του σήμερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο κοντά σε αυτούς τους στόχους. Ναι. Ναι, νομίζω ο απόλυτος στόχος του 2050 είναι αυτό που λένε κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή να μην εκπέμπουμε αέρια του θερμοκηπίου που επιβαρύνουν περισσότερο το κλίμα. Οι δραστηριότητες μας να είναι ουδέτερες, ό,τι ζημιά έχουμε κάνει να την έχουμε κάνει ως τότε στο κλίμα και να μην το χειροτερέψουμε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο απόλυτος και πάρα πολύ κάθετος στόχος για το 2050. Οι υπόλοιποι στόχοι ως το 2030 είναι στόχοι πολύ φιλόδοξοι και για τις εκπομπές σε μείωση και για τα ποσοστά αποβλήτων που θα πηγαίνουν σε σκυβαλότοπους και για τα ποσοστά που πρέπει να ανακυκλώνονται αν υπάρχει κάποιος τέτοιος, νομίζω υπάρχει κάποιος τέτοιος περιορισμός. Είμαστε αρκετά μακριά. Το 2050 το λέω γιατί πολλές φορές μας φαίνεται πολύ μακρινό. Σκεφτείτε όμως... Περνάνε. Σκεφτείτε ότι απέχουμε 30 χρόνια από το 2050 και πριν από 30 χρόνια ήταν το 1990, το οποίο οι περισσότεροι θυμόμαστε. Και πιθανότατα θυμόμαστε όντας ενήλικες. Λοιπόν, πράγμα που σημαίνει δεν είναι τόσο μακρινό. Και υπάρχουν όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με αλλαγές στις υποδομές και με αλλαγές στην νοοτροπία, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς. Φανταστείτε να φτιάξεις υποδομές για καινούργιους δρόμους, για καινούργια εργοστάσια θερμικά που παράγουν ηλεκτρισμό με ορυκτά καύσιμα, για καινούργια κτίρια τα οποία ενδεχομένως, αν δεν υπήρχαν η ευρωπαϊκή νομοθεσία, να ήταν πολύ ενεργοβόρα. Αυτά είναι εξοπλισμός και υποδομές οι οποίες αντέχουν δεκαετίες. Το 2050 το φτάσαμε πάρα πολύ εύκολα σε όλα αυτά. Αν δεν πάρουμε από τώρα μέτρα τα οποία θα στοχεύουν εκεί, θα στοχεύουν στο 2050. Και επίσης υπάρχουν πολλοί στόχοι για το 2030 οι οποίοι είναι ούτως ή άλλως δύσκολοι.
Ναι. Θα μπορούσε κανείς να πει, ας προσπαθήσουμε να πετύχουμε όσο μπορούμε εκείνους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την κοινωνία. Το πρόβλημα ενίοτε είναι ότι αν έχεις στο μυαλό σου το 2030 και να διαλέξεις τα φτηνότερα μέτρα που θα φτάσουν ως εκεί, πιθανότατα μετά να είναι πολύ αργά για να πετύχεις το 2050. Τώρα θα μου πείτε τι θα συμβεί αν δεν πετύχουμε. Μπορεί και άλλες χώρες να μην πετύχουν το μηδενικό. Φανταστείτε τώρα στον πολιτικό κύκλο, αλλά και για τις ζωές των ανθρώπων. 30 χρόνια μπορεί να θεωρούνται αρκετά. Έτσι, πόσες κυβερνήσεις και πόσα κοινοβούλια μπορούν θα να αλλάξουν. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, παρόλο ότι νομίζω είναι λίγο αντίθετο με την ανθρώπινη φύση να σκέφτεται τόσο μακριά και να φροντίζει τις επόμενες γενιές, έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε πιο βραχυπρόθεσμα. Νομίζω το ότι θα υπάρχει κλιματικός νόμος, ο οποίος ο στόχος είναι ως τα μέσα του 2021 να υιοθετηθεί. Και ακόμα και αυτός ο στόχος, εκτός από τους πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030, αλλά και ο στόχος για το 2050 θα νομοθετηθεί εκεί, θα κάνει τα πράγματα δύσκολα για να ξεφύγουμε. Φυσικά μπορεί να φανταστεί κανείς πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες, πολλές τεχνολογίες που θα διευκολύνουν όλη την Ευρώπη, άρα και την Κύπρο, να φτάσει σταδιακά ως εκεί. Αλλά νομίζω ότι πρέπει από τώρα να σκεφτόμαστε για τότε. Τι μεταφορικό σύστημα θέλουμε, που δεν θα αλλάξει γρήγορα, αλλά πρέπει να αλλάξει και για να μειώσουμε τη ρήπανση και το θόρυβο και τη συμφόρηση και για να έχουμε καλύτερες πόλεις και φυσικά για να μειώσουμε τις εκπομπές. Από τώρα θα το σκεφτούμε. Τι χρειαζόμαστε στα απόβλητα. Φαντάζομαι τρομερές επενδύσεις σε υποδομές για τη διαχείριση διαφορετικών αποβλήτων ή αλλαγές στο παραγωγικό πρότυπο πολλών επιχειρήσεων για να μην πετάνε τόσο πολλά. Ή αυτά που πετάνε να τα παίρνουν ως πρώτες ύλες κάποιοι άλλοι. Και αυτά δεν γίνονται μέσα σε 2-3 χρόνια. Θέλουν χρόνο, αλλά είναι απαραίτητα αυτά να ξεκινήσουν έχοντας στο μυαλό μας το 2050. Οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες σε μια τέτοια κατεύθυνση. Θα μπορέσουν να ενταχθούν γρήγορα. Και να ρωτήσω και ποια είναι τα τροτά σημεία που εσείς βλέπετε που έχουμε, ότι έχουμε. Το νησιωτικό του χαρακτήρα μας προφανώς έχει φοβερά μεγάλο κόστος στις επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, σωστά? Θα το πάρω ανάποδα. Επειδή μιλήσαμε πριν για προκλήσεις και επειδή η κυκλική οικονομία μιλάει ότι το απόβλητο είναι πόρος. Ναι. Επομένως, καλό θα μας κάνει που δεν θα μπορούμε να τα στείλουμε αλλού. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε. Αν πρέπει να σκεφτούμε να τα αξιοποιήσουμε εντός. Εντάξει, φυσικά. Είναι ωραία οπτική αυτή. Ναι. Πάντα υπάρχει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Το κοιτά. Εκεί που πρέπει να πληρώσει και το μεταφορικό για να το πα σε μια άλλη χώρα που δεν ξέρει αμφιβόλα πώ θα το διαχειριστεί, προτιμά να φτιάξει εδώ τι παραγωγικέ μονάδε που θα το επεξεργαστούν. Ναι, είμαστε πιο αυτόνομοι σιγά-σιγά. Ακριβώ. Μα αυτό είναι ο στόχο τη πράσινη συμφωνία. Να γίνει η Ευρώπη αυτόνομη οικονομικά από πόρους, δηλαδή να μην εξαρτάται από εισαγωγές πετρελαίου, να γίνονται όλες αυτές οι κρίσεις που γίνονται, οι τιμές, αυξομοιώσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, τα τροτά σημεία δεν είναι μόνο το νησιώτικο του χαρακτήρα μας, το οποίο εγώ το βλέπω και ως πρόκληση. Είναι το ότι είμαστε μια χώρα που η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί οι μεγάλες είναι πάρα πολύ λίγες, mm-hmm. η πλειοψηφία είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Που συνήθως η κουλτούρα των προηγούμενων γενιών μεταφέρεται σε παιδιά, σε εγγόνια και το καθεξής. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι ήδη ξεκίνησε μια μεταμόρφωση, να το πω, έστω και των μικρών επιχειρήσεων μέχρι 10 άτομα, παραγωγικών μονάδων. Τα νέα παιδιά που μπήκαν και έχουν αναλάβει τις επιχειρήσεις αυτές... Φέραν τη νέα πνοή. Φέραν τη νέα πνοή, τα οποία ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για αυτά τα ζητήματα. Και αυτό το βλέπω και από τις συμμετοχές που αντικρίζουμε σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο αφορά είτε την οικοκαινοτομία, είτε τη διαχείριση ενέργειας, είτε τη διαχείριση των αποβλήτων και ούτω καθεξής. Αυτό που βλέπω σαν... μιλήσατε για τροτό σημείο. Mm-hmm.
Ναι, γιατί σκέφτομαι ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας, γιατί να επενδύσουμε στα θετικά μας. Τα θετικά μας καλά είναι να μην περιαυτολογούμε και κοκορευόμαστε μόνο για αυτά. Το ζητούμενο είναι να εντοπίσουμε τα λάθη, τα τρωτά σημεία για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε, για να πάμε πιο γρήγορα προς αυτούς τους στόχους. Για μένα η αλλαγή της κουλτούρας θα επέλθει με την αλλαγή των δεξιοτήτων και της ικανότητας του ανθρωπίνου δυναμικού. Πιστεύω πάρα πολύ στο ανθρωπίνο δυναμικό. Η Κύπρος έχει εξειδικευμένο ανθρωπίνο δυναμικό που μπορεί να αντεπεξελθεί. Πολλές φορές ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι οι χρηματοδοτήσεις, γιατί όταν μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις δεν μιλάμε για τζίρους πολύ μεγάλους, οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν κάποια εξωτερικά ζητήματα καινοτομίας. Δηλαδή, αν βάλεις σε μια γραμμή παραγωγής ένα πιο καινοτομό προϊόν, αναγκαστικά θα χαλάσεις κάποια άλλη, την οποία αυτή μπορεί να σου φέρνε το εισόδημα, το έσοδο μέσα στην επιχείρηση. Επομένως, θα πρέπει αυτά να τρέχουν παράλληλα και για να μπορέσει να το κάνει, χρειάζεται στην αρχή μια χρηματοδότηση και πιστεύω ότι είναι απαραίτητη. Χρηματοδότηση επίσης είναι απαραίτητη για την επεξεργασία των αποβλήτων, δηλαδή πρώτων υλών για μας, στο να γίνονται κάποια άλλα υλικά εδώ, χωρίς να εξαρτώμαστε από την εισαγωγή πρώτων υλών, όπως εξαρτώμαστε από την ενέργεια, το ίδιο επικίνδυνο είναι να εξαρτώμαστε και από τις αγωγές άλλων υλών, που είτε αυτό είναι μεταλλεύματα ή άλλα υλικά ή μέταλλα ή οτιδήποτε, είτε τρόφιμα. Σήμερα σε ποιο στάδιο είμαστε σε αυτό το κομμάτι της, που περιγράφεται τώρα, δηλαδή της αυτονόμησης μας από τους πόρους. Μηδέν. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις και ο λόγος είναι γιατί δεν έχουμε... Εντάξει, εκτός από κάποια παραδείγματα, για να μην είμαι κι εγώ μηδενιστρία. Ναι, αλλά είναι ελάχιστα που δεν φέρνει. Ναι. Είναι ελάχιστα και πιστεύω ότι με λίγη βοήθεια, αν υπήρχαν κάποια ειδικά σχέδια γι' αυτό, αρχίζει να έχεις μια μαγιά που είναι έτοιμη από την πλευρά των επιχειρήσεων να αντιδράσει. Φέρτε μας μερικά παραδείγματα. Κάτι που έχουμε και κάτι που δεν έχουμε, που υστερούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και που θα έπρεπε να κινηθούμε. Δεν έχουμε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών. Εντάξει, παρόλο που ανακύκλωση είναι το τελευταίο στάδιο στην κυκλική οικονομία, δεν έχουμε. Η ανακύκλωση έχει τον downscaling και το upscaling. Δηλαδή, αν βγάλεις ένα προϊόν κατώτερης ποιότητας, ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Ας πούμε, η Adidas κατάφερε από τα δίχτυα της θάλασσας να βγάλει ένα παπούτσι. Αυτό είναι upscaling. Downscaling είναι από ένα πλαστικό να βγάλεις, επειδή αναμειγνύονται, να βγάλεις ένα χειρότερο πλαστικό. Δεν έχει σημασία όμως. Σημασία έχει να μπορέσεις όλο αυτό τον πόρο που τον πετάς ή τον προσπαθείς να τον ανακυκλώσεις, να τον κάνεις ένα υλικό. Ανακύκλωση επίπλων. Ανακύκλωση, χρησιμοποιώ τον όρο ανακύκλωση γιατί είναι και πιο κατανοητός, δεν θα μπούμε στους υπόλοιπους. Ανακύκλωση χαλιών, υφασμάτων. Δεν έχουμε εργοστάσιο ανακύκλωση υφασμάτων. Δεν έχουμε εργοστάσιο ανακύκλωσης μεγάλων για τα μέταλλα. Δεν έχουμε χυτήριο στην Κύπρο. Δηλαδή, μας λείπουν κάποια βασικές μονάδες για να επεξεργαστούμε τα απόβλητα, τους πόρους μας δηλαδή, και να τους αφήσουμε εδώ. Εκεί χρειάζεται η πολιτεία στο να το δει και να το στηρίξει. Το μικρό του νησιού μας θα μπορούσε να ευνοήσει και να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις που... Ναι, που δεν έχουμε σήμερα. Βεβαίως. Ή θα είναι ασύμφορο για κάποιον να διαχειρίζεται κάτι τέτοιο. Όπως έχεις μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση και μπορεί να δουλέψει ακόμα και αυτά τα μεγάλα εργοστάσια, αν χρηματοδοτηθούν στην αρχή στο να δημιουργηθούν, μετά θα καταστούν βιώσιμα. Έχουμε ήδη εταιρείες μεγάλες ανακύκλωσης υλικών ή επεξεργασίας ή ανάκτησης ή οτιδήποτε. Υπάρχουν. Επομένως, σίγουρα οι οικονομίες κλίμακας δεν είναι οι ίδιες, όμως δεν μπορείς να ζεις συνέχεια με την εξάρτηση από πρώτες ύλες απ' έξω. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η οικονομική αντιμετώπιση στην Κύπρο. Και πρέπει να μεταβούμε στην πράσινη
αντιμετώπιση. Αν δεν το κάνουμε σύντομα, θα χάσουμε το στοίχημα. Εμείς, εδώ. Ναι. Ναι, και βλέπω ότι συμφωνείτε, κύριε Ζαχαριάδη. Και έχει... αυτά όλα έχουν κόστος. Θέλω να πω, το να διατηρήσεις την κατάσταση όπως είναι, ναι, έχει κόστος. Συνήθως σκεφτόμαστε το κόστος της αλλαγής, αλλά και το κόστος της στασιμότητας. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Ναι. Και αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί στο μυαλό μας, ημών που δεν έχουμε άμεση σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και με τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, μπορεί να νομίζουμε ότι οι επιχειρήσεις ξέρουν πώς θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος τους και πώς θα μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Αλλά αποδεικνύεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι πολλές επιχειρήσεις δεν ξέρουν, δηλαδή έχουν δυνατότητες τις οποίες δεν μπορούσαν να φανταστούν. Και άρα μπορεί να είναι με το αρχικό σπρόξιμο που ανέφερε η κυρία Χαραλάμπους, μετά αυτό το πράγμα μπορεί να είναι υποφελές. Όπως μπορεί να το δει κανείς αυτό σε πανκύπριο επίπεδο, σε επίπεδο κοινωνίας για κάποια μέτρα, ότι τα μέτρα αυτά αποδίδουν στην κοινωνία πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε. Αυτό υπάρχει σε μικροκλίμακα και σε πολλές επιχειρήσεις μπορεί κανείς να δει αυτό. Δυνατότητες δηλαδή διαχείρισης των πόρων τους ή των ενεργειακών ή των φυσικών ή των αποβλήτων τους, με τρόπο που τελικά θα βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, άρα θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, γιατί θα μειώσουν το κόστος παραγωγής. Αυτά δεν είναι θεωρίες μεγάλες. Σε ακόμα πιο μεγάλη κλίμακα, νομίζω αυτή είναι η λογική που είπε και η κυρία Χαραλάμπους της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρώπης, που ανέφερε η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική. Δεν είναι μόνο παχιά λόγια αυτά. Επειδή η Ευρώπη εξαρτάται πάρα πολύ από εισαγόμενη ενέργεια και από εισαγόμενες ένα σωρό πρώτες ύλες από άλλες χώρες, ακριβώς αυτό είναι πράγματι μια αναπτυξιακή στρατηγική που μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τώρα, στη μικρότερη μας κλίμακα, μπορούμε αντίστοιχα να βρούμε ευκαιρίες για να βελτιώσουμε τη δική μας παραγωγικότητα. Και η βελτίωση της παραγωγικότητας δεν είναι ένας δείκτης οικονομικός που δεν έχει καμία σχέση με την ευημερία της κοινωνίας. Έχει σχέση, βεβαίως. Είναι σε συνάρτηση, έτσι. Ναι, ασφαλώς. Δεν είναι απλώς ότι θα αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων και τελειώσαμε. Δηλαδή, η βελτίωση της στην παραγωγικότητα. Περνάει της αυτόματα. Περνάει σε όλη την κοινωνία. Ναι. Αφήστε που βελτίωση στην παραγωγικότητα μπορεί να είναι και το πώς τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν την ενέργεια και τα αποβλητά τους. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις. Και των τροφίμων. Και των τροφίμων. Τροφίμων που είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Φοβερό θέμα. Ναι, εδώ μου λέτε ότι ο καθένας από εμάς, στο ίδιο του το σπίτι, στο ίδιο του το νοικοκυριό, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάλιστα. Νομίζω πως ναι. Σας λέω, εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι η μεγάλη ευθύνη έρχεται από πάνω. Αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει κάποια διαφορά. Φυσικά όλα αυτά, εντάξει, πάντα λέμε ότι είναι και θέμα εκπαίδευσης και συνειδητοποίησης, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε η εκπαίδευση και η συνειδητοποίηση να κάνουν τη διαφορά, διότι δεν υπάρχει χρόνο. Αυτό θα έλεγα. Είναι αργά. Θα αφήσουμε αυτές τις γενιές να φύγουν. Έτσι. Χρειάζεται και αυτό. Αλλά χρειάζονται και από πάνω οι πρωτοβουλίες, οι οποίες κάποιες θα είναι νομοθετικές, κάποιες θα είναι φορολογικά κίνητρα, κάποιες θα είναι μπορεί απευθείας αρχικά οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται συνδυασμός. Τα φορολογικά κίνητρα στο παρελθόν φαίνεται σε διάφορα παραδείγματα να έχουν αποδώσει. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και στη δική μας κοινωνία? Τι έχετε υπόψη σας, παραδείγματος χάρη? Πληρώνω όσο ρηπαίνω, για παράδειγμα. Βεβαίως, ναι, ασφαλώς. Καλά, ναι, τώρα πετύχατε ένα λεπτό μου σημείο, γιατί εγώ πάντα υποστηρίζω τη λεγόμενη πράσινη φορολογική γιατί μεταρρύθμιση. Γιατί ακόμη εσείς, δεν σας άκουσα. Εδώ και χρόνια υποστηρίζω τη λεγόμενη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση. Χωρίς να αυξήσεις. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και να έχει άμεσο αντίκτυπο και στη συμπεριφορά μας και στην γενικότερα στο σύνολο. Βεβαίως, βεβαίως. Σταδιακά θα μπορούσε να αποδώσει. Να γίνει προσεκτικά για να μην υπάρξουν θύματα. Μια που είναι η λεπτή σας, η ευαίσθητη σας χορδή αυτή, αναπτύξτε μου λίγο το μοντέλο και τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι ότι γενικά φορολογείς τις δραστηριότητες οι οποίες είναι επιβλαβείς για την κοινωνία. Και αντίστοιχα μειώνεις τη φορολογία στις δραστηριότητες οι οποίες ωφελούν την κοινωνία. Παραδείγματος χάρη τη φορολόγηση της εργασίας. Είτε με τους φόρους εισοδήματος, είτε με τις ασφαλιστές εισφορές των εργοδοτών και των εργαζομένων και των αυτοεργοδοτουμένων. Αυτά όλα όσο πιο ψηλά είναι, τόσο αυξάνουν το εργατικό κόστος,
δίνουν κίνητρο για μαύρη εργασία κλπ. Άρα αυτές είναι δραστηριότητες οι οποίες είναι καλές για την κοινωνία και είναι καλό να μην φορολογούνται υπέρμετρα. Άρα να μειώσεις το φορολογικό βάρος στην εργασία και να αυξήσεις το φορολογικό βάρος σε οτιδήποτε αντικοινωνικό, ας πούμε. Σε οτιδήποτε ρυπαίνει αν μείνουμε στο περιβαλλοντικό, που δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Παραδείγματα, ναι. Τι θα μπορούσε αυτό που είπατε, το πληρώνω όσο πετώ, είναι ένα παράδειγμα ακριβώς τέτοιας. Και πέτυχε εκεί που εφαρμόστηκε, στις γειτονιές, στις συνοικίες, κοινότητες που εφαρμόστηκε, φαίνεται να πέτυχε. Πιθανόν, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Έτσι είχαν ανακοινώσει οι ίδιοι δήμοι που το... Όπου το αξιοποίησαν. Ναι. Υπάρχουν και άλλα, ας πούμε, και μόνο και οι φόροι κατανάλωσης, η χρέωση των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που γίνονται με βάση τις εκπομπές, είναι ένα είδος πράσινου φόρου. Mm-hmm. Αλλά αυτά πρέπει να γενικευτούν λίγο στο νερό, περισσότερο στα απόβλητα και στα καύσιμα, με αντίστοιχη άλλη μείωση φόρων, έτσι, ώστε οι ευαίσθητοι να μην πληγούν. Αυτά είναι όλα υπό συζήτηση και το Υπουργείο Οικονομικών τα συζητά. Κάποια στιγμή θα βγει πιο... Αλλά δεν είναι μόνο το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν και φορείς και από πολλά υπουργεία και από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και μία από τις μεγάλες εργατικές συνομοσπονδίες επίσης το υποστηρίζει αυτό. Άρα θέλω να πω, μπορείς να φτιάξεις μια κοινωνική συμμαχία και να τον σχεδιάσεις... Ορθά. Με τρόπο που θα ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες και θα μπορέσει να βοηθήσει όλη αυτή τη μετάβαση και την αλλαγή κουλτούρας. Μάλιστα. Μήπως είναι πολλά κομμάτια που θα πρέπει να ενωθούν για να σχηματίσουν το παζλ. Έτσι το αντιλαμβάνομαι από τη συζήτηση μαζί σας μέχρι τώρα. Είναι απίστευτα τα κομμάτια του παζλ. Ξέρετε, παζλ έχει και με 10 κομμάτια και με 5 κομμάτια. Ναι. Μπορεί να το λύσεις και σε 10 λεπτά, μπορεί να... Ακριβώς. Αυτό το παζλ είναι τεράστιο. Αλλά πάνω σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Ζαχαριάδης, η Ευρώπη, πέραν από τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές πόρων, αυτό και είπα για τα τρόφιμα, θέλει να προωθήσει την παραγωγή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις μια συρρήκνωση του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και ακόμα και ως οικονομία να εξαρτάσει από τρόφιμα που θα φέρεις απ' έξω. Δηλαδή πρέπει να προσπαθεί να προωθήσει και τη βιώσιμη παραγωγή στον γεωργικό τομέα, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό, εξίσου σημαντικό. Γιατί αν συμβεί μια πανδημία που δεν μπορείς να ταξιδέψεις, πρέπει η κοινωνία σου να είναι αυτόνομη, να μπορεί να τραφεί με αυτό που παράγει. Άρα αντιλαμβάνεστε και με το COVID, ενώ... Τώρα το αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα, ακριβώς, το παράδειγμα που φέρατε. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω και γι' αυτό και μπήκε και μες στην Πράσινη Συμφωνία σαν πολύ έντονο το, από το αγρόκτημα στο πιάτο, με πολύ μεγάλο ποσοστό χρηματοδότηση την επόμενη δεκαετία, το οποίο αυτό το στόχο έχει. Την ανάπτυξη βιώσιμων τοπικών προϊόντων και να μπει μέσα σε όλες τις αλυσίδες, είτε αυτές είναι τουριστικές, είτε άλλος πώς. Η ΟΕΦ έχει κάποια, στο χρόνο που μας απομένει, όπως βλέπω το χρόνο να κυλάει, η ΟΕΦ έχει κάποια προγράμματα ανοιχτά που τρέχουν, απευθύνεται στους επιχειρηματίες, στους εργαζόμενους και έρχονται ως εκπαιδεύσεις για όλα αυτά που συζητάμε. Ναι. Η ΟΕΦ συμμετέχει σε 5 ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ένα από αυτά χρηματοδοτείται από το ορίζοντα 2020 και στοχεύει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, που είναι και η πλειοψηφία των δικών μας. Ξεκινάμε μια συνεργασία με τον νέο χρόνο για την ανάπτυξη ενός, υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο αφορά διαχειριστές ενέργειας. Οι διαχειριστές ενέργειας είναι τα στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται σε μια επιχείρηση και χειρίζονται θέματα ενέργειας. Επομένως, θα κάνουμε 3 κύκλους προγραμμάτων σχετικούς με αυτό το αντικείμενο.
Και ο τελευταίος κύκλος θα είναι το πρώτο εξάμηνο του 2022. Αυτή τη στιγμή ανοίξαμε την προκήρυξη για τα πρώτα 30 άτομα που θα ξεκινήσουν την παρακολούθηση το Γενάρη. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Οι αιτήσεις όμως μπορούν να συνεχίσουν να έρχονται. Βεβαίως, μπορούν να συνεχίσουν και αργότερα. Παράλληλα, τρέχουμε μια συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που είναι η εκπαίδευση στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα θέματα οικοκαινοτομίας, το οποίο θα υλοποιηθεί τον Νοέμβριο. Τι σημαίνει οικοκαινοτομία, για να πούμε στους φίλους μας. Οικοκαινοτομία σημαίνει οι δράσεις εκείνες που μπορεί να αναλάβει μία επιχείρηση και να έχει τις μικρότερες ή μάλλον τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δηλαδή, να μπορεί να υλοποιήσει ένα σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης εντός της επιχείρησης. Να μπορεί να χειρίζεται σωστά τα αποβλήτα της έως το να φτάσει σε ένα σημείο μηδενικών αποβλήτων. Να ασχοληθεί με την εταιρική κοινωνική ευθύνη που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της επιχείρησης. Να μπορεί να κατανοήσει τα θέματα της αερίας ρήπασης, της συμμόρφωσης, της μείωσης της ρήπασης των εδάφων, των νερών και ούτω καθεξής. Άρα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο η οικοκαινοτομία, η οποία προσπαθεί να δώσει τη γνώση αυτής της επιχειρήσης, ώστε να καινοτομήσουν με γνώμονα το περιβάλλον. Κύριε Ζαχαριάδη, πιάνει όλες τις επιχειρήσεις, γιατί κάποιος με μια μικρή επιχείρηση, και θα ήθελα και τη δική σας άποψη, θα πει είναι μεγαλεπίβολα, τώρα δεν καταλαβαίνω τι εννοούν, πώς να μειώσω εγώ τους ρήπους μου, πώς να έχω μηδενικό αύριο μεθαύριο. Δεν το κατανοεί. Αφορά τους πάντες. Yes. Αφορά τους πάντες. Ναι, ναι, αφορά άρα τους να πάντες. Μην δει... Ο καθένας κατά τη δυνατότητά του και κατά τη φύση της εργασίας πάντα, ναι. Ναι, ναι. Αλλά μπορεί να αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως σε ποιο ποσοστό μπορεί να φτάσει ο καθένας ξεχωριστά όσον αφορά αυτή τη μείωση. Ακριβώς. Ναι. Και επίσης έχουμε μέσω ενός άλλου προγράμματος, τα οποία στοχεύει στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το ξενοδοχειακό τομέα. Εντός του Νοεμβρίου, ένα σεμινάριο βελτίωσης δεξιοτήτων τεχνικού προσωπικού των ξενοδοχειακών μονάδων. Που δυσκολεύονται και τέτοια εποχή, πολύ. Που δυσκολεύονται, ναι. Σχετίζεται με την μείωση εκπομπών και επίσης το Δεκέμβριο θα κάνουμε και το πρώτο μεγάλο σεμινάριο μαζί με mentoring, δηλαδή βήμα με βήμα να κάνουμε τα πρώτα δύο κυκλικά ξενοδοχεία στην Κύπρο και εκπαίδευση ξενοδοχειακών μονάδων στα θέματα κυκλικής οικονομίας. Το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό βήμα και ένα πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση. Να. Αν τα πρώτα καταφέρουν να μπουν σε αυτό το κόνσεπτ, σε αυτή τη φιλοσοφία του «γίνομαι κυκλικό». Είναι ελκυστικό και προς τους πελάτες αυτό Σίγουρα. Το πακέτο. Ήδη οι πελάτες, οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες, ζητούν αρκετές πιστοποιήσεις από την τουριστική μας βιομηχανία, ώστε να έχουν... Να μπορούν να τους κατατάξουν κάπου, τέλος πάντων, όσον αφορά ναι, το οικολογικό τους αποτύπωμα. Ναι, γιατί είναι αγορές που το ζητούν. Υπάρχουν αγορές, σκανδιναβικές αγορές, το ζητούν. Μάλιστα. Να, μία εξέλιξη, έτσι όπως αρχίσαμε στην κουβέντα μας, ψάχνοντας να βρούμε παραδείγματα, να μία εξέλιξη σε μία ήδη υπάρχουσα επιχείρηση. Μάλιστα. Και αν ενδεχομένως να μην υπάρξει αυτή η εξέλιξη, αυτή η επιχείρηση αύριο μεθαύριο να μην είναι πλέον βιώσιμη. Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν οι εποχές, τα πάντα εξελίσσονται, άρα και εμείς μέσα σε αυτό θα πρέπει, ναι. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Ζαχαριάδης προηγουμένως, δηλαδή το κόστος του να μην κάνεις τίποτα σήμερα
Θα το πληρώσει αύριο πολλαπλάσιο ενδεχομένως. Ναι. Κύριε Ζαχαριάδη, ένα καταληκτικό σχόλιο από εσάς πριν σας αποχαιρετήσω. Νομίζω πρέπει να ψάχνουμε λόγους να λέμε ναι σε τέτοιες αλλαγές, παρά να ψάχνουμε τους άλλους τόσους λόγους που υπάρχουν για να λέμε όχι. Ναι. Να μην είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι ωραίο ενίοτε να μας, να μας παίρνουν από το χέρι και να μας κατευθύνουν, ναι. Διότι δεν χρειάζεται να έχουμε την ευθύνη ίσως όλων των πράξεών μας. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση... Ναι, αλλά δεν μεγαλώνεις έτσι. Ναι. Δεν κόβεις τον ομφάλιο λόρο, έτσι, σύμφωνα, και είναι πρόβλημα. Σύμφωνα. Απλώς, όταν ξέρεις, όταν έχουμε έναν προσανατολισμό αυτή τη στιγμή, τον οποίο πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και αυτοί που κάνουν τώρα τις μελέτες για τη στρατηγική του οικονομικού μοντέλου της Κύπρου τα επόμενα χρόνια, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά δεν είναι μικρές, βαθμιαίες, αυστηρότερες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτά που βλέπαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι πολύ πιο μεγάλες, πολύ πιο φιλόδοξες, αλλά δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Και ναι, πρέπει να αντιληφθούμε πρώτα ότι υπάρχει ευκαιρία και μετά να προσπαθήσουμε να την αξιοποιήσουμε. Ναι, ναι, έτσι όπως το περιγράψατε. Ασφαλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, γιατί και εμείς προσπαθούμε να μάθουμε κάποια πράγματα παραπάνω, λίγο πιο εξειδικευμένα αν θέλετε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την κουλτούρα, είτε ως πολίτες, είτε ως μικρές επιχειρήσεις, είτε ως οι άνθρωποι που μας ακούν και σχεδιάζουν κάποιες πολιτικές. Όλοι είναι κομμάτια αυτού του παζλ, ενός άλλου παζλ μάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και συζητήσαμε αυτό το θέμα που έχω την αίσθηση ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κυρίες και κύριοι, κύριες, ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι το επόμενό μας ραντεβού, να προσέχετε, να είστε καλά.